τα μανιασμένα κύματα κατάπια τμήμα του παραλιακού δρόμου στον Κερατόκαμπο. Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο τις τελευταίες μέρες, καθώς τα μπαλώματα δεν άντεξαν στη μανία του καιρού. Η θάλασσα διάβρωση. Πάει από κάτω, σκάβει η θάλασσα και παίρνει, τραβάει από κάτω όλα τα χώματα, όλη την άμμο και η άσφαλτος αρχίζει και βουλιάζει σιγά σιγά. Η καθίδρυση λοιπόν οφείλεται στο ότι ο δρόμος είναι φτιαγμένος πάνω στην άμμο. Περνάει η θάλασσα με τον νοτιά, τραβάει τον άμμο, μένει κούφιο από κάτω. Όταν περάσει λοιπόν ένα βαρύ όχημα, τάκ, πέφτει. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τη ζημιά σε τμήμα του παραλιακού δρόμου, το οποίο έχει κλειστεί με κορδέλες. Κάθε χρόνο γίνονται κάποια μπαλώματα. Αυτό είναι, όπως το είπατε προηγουμένως, κτίζουμε παλάτια στην άμμο, δεν είναι δυνατόν. Με το να ξεφορτώσουμε δύο αυτοκίνητα πέτρες και δύο αυτοκίνητα άμμο, να διορθώσουμε κάτι το οποίο τα καιρικά φαινόμενα δεν είναι αυτά που ξέραμε πριν από 20 χρόνια. Λίγα μέτρα παρακάτω, μία ακόμη παγίδα ατυχήματος κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, όπου πριν λίγες μέρες κινδύνεψε ο οδηγός. Λίγο πιο πέρα, σε αυτό το σημείο, έπεσε ο γαμπρός μου την άλλη φορά 7 η ώρα το πρωί να πάει στη δουλειά του και έπεσε το χάμο. Εδώ ακριβώς έπεσε, άμα ξανοίξετε, αν δείτε την άσφαλτο που είναι κομμένη, εδώ χάμο και τον ευγάλαμε εμείς από μέσα. Τον εσύραμε με τα σινιά, τον ευγάλαμε έξω. Επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής αναφέρονται στο πρόβλημα της διάβρωσης, το οποίο είναι σητό τα τελευταία χρόνια και στις πρόχειρες λύσεις, και αυτό που ζητούν είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής. Με την υλοποίηση της αυτομηχανικής μελέτης Ρογκάν, μόνο και με αυτή θα λυθεί το πρόβλημα, μια και καλή. Θα βγει η παραλία, θα δημιουργηθεί παραλία, θα σωθούν τα σπίτια που είναι στην παραλία που κρέμονται στο χείλο της παραλίας και θα έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Ήδη έχει χαθεί ένα παιδί 22 χρονών σε αυτό, συγκεκριμένα στο επίμαχο κομμάτι που έχει γίνει τώρα η καταστροφή. Αποτέλεσμα είναι ότι κανένας δεν το έχει δει σοβαρά. Όλοι κάνουν παρεμβάσεις της στιγμής. Η ακτομηχανική μελέτη, η οποία δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα, βρίσκεται στην τελική φάση, δηλώνει ο Δήμαρχος Βιάνου Μινάς Σταυρακάκης. Ξεκινήσαμε μία μελέτη εδώ και κάμποσα χρόνια ακτομηχανικής για τον Κερατόκαμπο και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι στο τελικό στάδιο αποπεράτωσής της που προβλέπει τη δημιουργία υφάλων στην περιοχή της ακτογραμμής του Κερατόκαμπου και πιστεύω μόλις παραλάβουμε την μελέτη να βρούμε χρηματοδοτικό σχήμα. Καινούργια τρύπα, την καινούργια χαβούζα. Και στο παραλιακό δρόμο του Τσούτσουρα δημιουργήθηκε ένας τεράστιος κρατήρας. Εικόνες που προκαλούν σοκ. Τα σημάδια δείχνουν ότι έχει ανοίξει από κάτω η τρύπα. Εξαιτίας του δυνατού κυματισμού σχηματίστηκε η τεράστια αυτή τρύπα, με τους κατοίκους να τονίζουν την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του δρόμου. Ενώ λίγα μέτρα παρακάτω τα κύματα καταπίνουν τσιμεντένια σκάλα.